Αντωνία Δελισταύρου, καθηγήτρια μάρκετινγκ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και αντιπρόεδρος του συλλόγου, του ενιαίου συλλόγου μελών ΔΕΠ του ΔΠΑΕ. Σήμερα είμαστε εδώ στα πλαίσια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει πάρθει χθες. Σήμερα έχουμε 24 ώρια απεργία και συμμετοχή στην κινητοποίηση εδώ στο ΑΠΟΘΟΥ με σκοπό την απόσταση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για την ανώτατη εκπαίδευση. Το σύνολο του νομοσχεδίου απορρίπτεται από τα μέλη του συλλόγου μας, διότι ουσιαστικά μετατρέπει το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο ΑΕ, σε επιχείρηση δηλαδή, με σκοπό την αποδέσμευση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης από την κρατική χρηματοδότηση και την ανέβρεση πηγών από πώληση διαφόρων ειδών εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών σε πελάτες φοιτητές ή πελάτες επιχειρήσεις. Το σύνολο του νομοσχεδίου διακατέχεται από αυτόν τον σκοπό. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε ένα δημόσιο και δωρεάν δημόσιο πανεπιστήμιο, δημοκρατικό, με τους θεσμούς και την εκπαίδευση να παρέχεται δωρεάν στην ολέα της χώρας μας και βέβαια αυτό το πανεπιστήμιο να δίνει πτυχία που θα έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και όχι σύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά πτυχία τα οποία θα έχουν ολοκληρωμένη γνώση και πρακτική εφαρμογή και επαγγελματική κατάρτιση και θα βγάζουν επιστήμονες έτοιμους να δουλέψουν αύριο στις επιχειρήσεις.